το κορυφαίο μήνυμα ήταν αυτό που πέρασε για την ασφάλεια που πρέπει να νιώσουμε όλοι όταν βρισκόμαστε στους δρόμους σε ολόκληρη τη χώρα. Γιατί δυστυχώς και στην Κρήτη, από την οποία, στην οποία ζω εγώ, τα δυστυχήματα είναι πάρα πολλά. Το ξέρω, και μια και ξεκινάμε από αυτό το θέμα. Η Κρήτη πραγματικά έχει αδικηθεί πάρα πολύ στο θέμα των υποδομπών. Έτσι, πάρα πολύ. Τόσα άλλα πράγματα φροντίζουν, δεν ξέρω γιατί. Αυτός ο περίφημος άξονας, αυτό πόσα χρόνια. Εγώ τώρα την Κρήτη κάνοντας ρεπορτάζ κατεβαίνω εδώ και 40 χρόνια, έτσι. Δεν έγινε. Τέλος πάντων, και εγώ είχα συμβάλει πάρα πολύ στο θέμα των Ολυμπιακών να πάνε στο Ηράκλειο. Επειδή ήμουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ολυμπιακών του 4. Και αυτό ήταν μια μεγάλη ευκαιρία. Βεβαίως στο Ηράκλειο, γιατί πέσαν πολλά χρήματα, το Ηράκλειο άλλαξε όψη, αλλά πήγε προς. Είδε θάλασσα, γύρισε ανάποδα, έτσι. Αλλά δεν προωθήθηκε ο δρόμος, έτσι. Ήταν μια ευκαιρία και τότε. Τέλος πάντων, εγώ ήθελα πραγματικά να συγχαρώ, να σας συγχαρώ εσένα. Η έκδοση την είδα, είναι πραγματικά πολύ σημαντική. Μεγάλη υπόθεση ο Τσαλένιος, έτσι, είναι έτσι. Καμιά φορά, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά καμιά φορά και ομάδες μικρότερων κατηγοριών μπορούν να έχουν εκτός από τη βιτρίνα και υποδομές και άλλα πράγματα που τις κάνουν να λειτουργούν σαν επαγγελματικές. Συμφωνώ απόλυτα, και εμάς η δική μας προσπάθεια στο ΜΖΑΤ είναι ακριβώς αυτό, να αναδείξουμε αυτές τις υποθέσεις, έτσι. Να μην είμαστε κολλημένοι και εμείς αντίστοιχοι δάχτες στους μεγάλους που λέμε, στους μεγάλους έλεος πια, έτσι. Το λέω ειλικρινά. Και είναι και μια, έτσι, αυτοκριτική. Ο ΨΑΤ εξάλλου και με το θέμα της οδικής συμπεριφοράς, έτσι, βγαίνει μπροστά σε πολύ σημαντικά θέματα. Πέρσι είχαμε βάλει θέμα μη αθλητικό, εννοείται, τους δωρητές οργάνων. Θέλουμε να κινητοποιήσουμε το ίδιο, αλλά πάνω απ' όλα συγχαρητήρια σε σένα για τη δουλειά που έκανες, για την ωραία, πραγματικά την ωραία παρουσίαση που μετά την απονομή σου μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση, πολύ θετική, και για την ομάδα, έτσι, να την αγαπάτε, να προχωράτε και το μικρασιάτικο στοιχείο να βγαίνει πάνω απ' όλα, έτσι, γιατί είναι μεγάλη υπόθεση. Συγχαρητήρια και πάλι, και είναι τιμή μας που σε βράβευσε ο ΨΑΤ.